Να το απαντήσω ακριβώς για να καταλάβει και όλος ο κόσμος, γιατί εγώ δεν είχα καμία επαφή με τον έξω κόσμο μέχρι και χθες το βράδυ, και είναι η πρώτη φορά που μιλάω από τη δική σας εκπομπή. Ναι. Για να γίνει κατανοητό από όλους αυτή η ιστορία, και πρέπει να μας προβληματίσει πολύ, ως απλό παράδειγμα έχει ως εξής. Εγώ, κύριε Χασαπόπουλε, έρχομαι σε εσάς, έχω χρέη στην εφορία 400.000 ευρώ. Ο λογαριασμός μου είναι δεσμευμένος με τα 400 χιλιάρικα. Έρχομαι λοιπόν σε εσάς και λέω: αποδεσμεύστε μου το λογαριασμό, και όταν μου αποδεσμεύσετε εσείς το λογαριασμό, εγώ θα βρεθώ με 400 χιλιάρικα. Και από αυτά θα σας δώσω εγώ μίζα 100. Το βλέπετε να στέκει? Με τίποτα. Κι όμως θα δείτε από τη δικογραφία, γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά θα βγουν, γιατί υποτίθεται ότι μέχρι τώρα υπάρχει η μυστικότητα. Αλλά τώρα για ποια μυστικότητα το ξέρετε καλύτερα από μένα, άρα υποχρεούμαι και εγώ να μιλήσω. Η δικογραφία είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Ακριβώς αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας, ο συγκεκριμένος, ο οποίος αποδεδειγμένα έχει χρέη προς την εφορία από 400.000 ευρώ, ο λογαριασμός του αποδεδειγμένα είναι μηδενικός, είπε προς την αστυνομία, και δεν ξέρω γιατί αυτό έγινε δεκτό, ότι εάν μου αποδεσμεύσει ο Ζαφυρόπουλος τα 400 χιλιάρικα. Αυτό το παρανοϊκό. Όμως πώς βρέθηκαν πάνω. Μισό, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι όλη η δικογραφία. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικογραφία. Μάλιστα. Και το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας, γιατί θα σας πω, δεν πρόκειται για καμία, ούτε προσημειώ, δεν πρόκειται για καμία παράνομη συναλλαγή. Θα φτάσω και σε αυτό. Αλλά όχι, εδώ διαβάζω ότι πήρατε 5.000 ευρώ ισχυριζόμενος ότι θα μεσολαβήσει για τη διεκπαιρέωση της χρηματοδότησής του. Γι' αυτό σας λέω ότι εσείς εδώ. Μας λέτε άλλο πράγμα. Όχι, σας λέω τη δικογραφία επακριβώς, και θα κριθώ, διότι θα φέρω τα στοιχεία της δικογραφίας, και εφόσον πιεστώ, θα τα φέρω και τώρα και αύριο να τα εμφανίσω, παρότι δεν πρέπει. Θα ρωτήσω τον δικηγόρο μου, αλλά εφόσον κατηγορούμε. Πάντως πρέπει να μας προβληματίσει η δική μου υπόθεση, γιατί αφορά. Αυτή ακριβώς την περίπτωση που σας λέω. Άρα λέτε εσείς ότι σας συνέλαβαν με προσημειωμένα, γιατί θα παρεμβαίνατε για να βγάλετε το ΕΣΠΑ, ενώ εσείς λέτε τώρα, η δικογραφία λέει, για να του ξεμπλοκάρετε το λογαριασμό. Ναι, ναι, ναι. Και προσέξτε, όχι να του ξεμπλοκάρω ένα λογαριασμό, γιατί εδώ το παρανοϊκό είναι ότι αυτός χρώσταγε. Δηλαδή είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός του με 400 χιλιάρικα, με μηδενικό υπόλοιπο. Τα χρήματα σας τα έδωσε, τα προσημειωμένα που βρέθηκαν πάνω σας. Τα προσημειωμένα. Ήταν μια στημένη ιστορία από 28 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από τη δικογραφία. Είναι μια στημένη ιστορία, η οποία δεν αφορά μόνο σε μένα, αφορά και σε διευθυντικά στελέχη του ΔΟΕ και άλλων υπηρεσιών. Εσείς τα πήρατε τα χρήματα. Αλλιώς πώς θα είχατε συλληφθεί? Βρεθήκατε με προσημειωμένα πάνω. Σας το απαντώ, ήταν μια στημένη κατάσταση. Τι σημαίνει στημένη? Εγώ ούτε καν άνοιξα το φάκελο, ήταν στημένο έτσι ακριβώς. Δηλαδή, το βάλατε στην τσάντα. Σας λέω, λέω ότι ναι, ήταν με ένα στημένο πράγμα. Δεν ξέρετε ότι ο Φάκελος έχει λεφτά μέσα? Όχι. Η δικογραφία είναι απόλυτα σαφής και προκύπτει. Εγώ κατηγορούμε, διότι αν του αποδέσμευα το λογαριασμό του, αυτός θα βρισκόταν με 400 χιλιάρικα. Προσέξτε και το άλλο. Επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτός έχει. Να το πείτε μετά το διάλειμμα. Και να μας πείτε και γιατί σας την αίσθησαν. Βεβαίως. Μετά το διάλειμμα.